Στις αρχές Ιουνίου, οι ελληνικές δυνάμεις προετοιμάζονται εντατικά για την προέλαση. Δύο ακόμη κλάσεις ανακαλούνται από την εφεδρεία για να ενισχύσουν το μικρασιατικό μέτωπο. Ο λαός, κουρασμένος από το συνεχιζόμενο πόλεμο, ελπίζει πως το τέλος της δοκιμασίας θα έλθει με μια σύντομη και νικηφόρα επίθεση. Το ίδιο και οι στρατευμένοι, που φτάνουν τώρα τις 200.000. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη Μικρασία υπηρετούν 60.000. 300 πυροβόλα και 700 πολυβόλα αποτελούν το βαρύτερο οπλισμό της ελληνικής στρατιάς. Από την άλλη πλευρά, οι κεμαλικές δυνάμεις στα δυτικά της Άγκυρας δεν ξεπερνούν τις 60.000. Διαθέτουν 200 πυροβόλα και 400 πολυβόλα. Σκοπός της ελληνικής επίθεσης είναι η συντριβή των Τούρκων στην περιοχή της Κιουτάχιας και η κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης από τον κόμβο του Εσκίσαχύρ μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ. Στις 26 Ιουνίου εκδηλώνεται η ελληνική επίθεση. Το τρίτο σώμα στρατού κινείται από την Προύσα με στόχο να βρεθεί στα βόρεια της Κιουτάχιας. Ταυτόχρονα, η τέταρτη ελληνική μεραρχία καταλαμβάνει το Αφιόν Καραχισάρ. Το πρώτο και δεύτερο σώμα καταλαμβάνουν τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι το Ακτσαλντάγκ. Η πρώτη κίνηση για την περικύκλωση της Κιουτάχιας έχει πετύχει. Ο Κεμάλ αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Σε σύντομο πολεμικό συμβούλιο με τον τοπικό διοικητή Ισμέτιν Ονού αποφασίζεται η υποχώρηση προς το Εσκίσαχύρ. Μία ημέρα μετά, γύρω από την πόλη έχουν εγκατασταθεί τρεις ελληνικές μεραρχίες. Μία απόπειρα τουρκικής αντεπίθεσης αποτυγχάνει και οι κεμαλικές δυνάμεις υποχωρούν με αταξία. Οι απώλειές τους είναι μεγάλες. Στο μεταξύ, από τις 6 Ιουλίου, ένα απόσπασμα της ένατης μεραρχίας έχει καταλάβει χωρίς αντίσταση την Κιουτάχια. 4.000 Τούρκοι έχουν συλληφθεί αιχμάλωτοι. Ο πρώτος ελληνικός στόχος, η κατάληψη δηλαδή των κόμβων του Εσκίσαχύρ και του Αφιόν Καραχισάρ, έχει επιτευχθεί. Όχι όμως και ο δεύτερος, που ήταν η συντριβή των κεμαλικών στην Κιουτάχια. Η έγκαιρη σύμπτυξη των Τούρκων στο Σαγκάριο και η αδυναμία των Ελλήνων να τους καταδιώξουν πέρα από το Εσκίσαχύρ οδηγούν στη συνέχιση του πολέμου. Η κατάληψη της Κιουτάχιας και του Εσκίσαχύρ διαδέχονται δοξολογίες και πανηγυρικές εκδηλώσεις. Πολεμικοί ανταποκριτές εφημερίδων φροντίζουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα ένα κλίμα σίγουρης νίκης. Τα ρεπορτάζ περιορίζονται στις επίσημες ανακοινώσεις και στις συνεντεύξεις τύπου που δίνουν ο Γούναρης και ο Θεοτόκης. Έτσι, οι πραγματικές συνθήκες του πολέμου και οι δυσκολίες που τον συνοδεύουν μένουν άγνωστες στον πολύ κόσμο. Η Εκκλησία δίνει το παρόν ευλογώντας τα ελληνικά όπλα. Παρελάβουν οι σημαίες των στρατιωτικών τμήματων που πήραν μέρος στις δύο τελευταίες νικηφόρες μάχες. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος παρασημοφορεί τις σημαίες. Αξιωματικοί και οπλίτες πρέπει να πιστέψουν στη νίκη όσο ποτέ. Μπροστά τους απλώνονται χιλιόμετρα αλμυρής ερήμου. Το ηθικό των Ελλήνων πρέπει να είναι υψηλό. Τόσο που να ξεπεράσει τις δυσκολίες της προέλασης και της επίθεσης των κεμαλικών. Οι αποστάσεις από τις πηγές εφοδιασμού στα μετόπισθεν θα μακρύνουν πολύ. Οι Κωνσταντινικοί γνωρίζουν πως το στράτευμα είναι κουρασμένο. Ελπίζουν όμως πως η νικηφόρα πορεία προς το Σαγκάριο θα φέρει και το οριστικό τέλος της τουρκικής αντίστασης. Φαρελάσεις και παράσημα πρέπει να κάνουν περήφανους και άρα πιο μαχητικούς τους πολεμιστές. Η προέλαση πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστεί.